Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό για την Κρήτη. Θυμίζει την υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου στην Αθήνα. Να πούμε βεβαίως ότι μέχρι και αυτήν την ώρα αναζητείται η 38χρονη, ενώ έχει φτάσει ήδη στην Αθήνα ο 36χρονος κριτικός, όπου θα νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο νοσοκομείο. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων και την Έλλη Κοκάλη για όλες τις πληροφορίες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Να κλείσουμε το κομμάτι της υγείας του 36χρονου, προσθέτοντας το ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι έχει ήδη εισαχθεί στο Θριάσιο και έχει μπει στην ειδική μονάδα αντιμετώπισης εγκαυμάτων του νοσοκομείου. Ο 36χρονος, ο οποίος θα νοσηλευτεί στην ίδια ακριβώς κλινική που διαχειρίστηκε και το επίμαχο περιστατικό που σόκαρε ολόκληρη τη χώρα μετά την επίθεση σε βάρος της Ιωάννας Παλαιοσπύρου. Είναι εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση. Προσπαθούν οι γιατροί να σώσουν την όραση του 36χρονου. Είναι δεδομένο ότι στις ώρες που έχουν μεσολαβήσει από τη στιγμή που σημειώθηκε τα ξημερώματα το συγκεκριμένο περιστατικό μέχρι και αυτή τη στιγμή, το βάθος των εγκαυμάτων μεγαλώνει και αυτό πολλαπλασιάζει τη δυσκολία διαχείρισης του περιστατικού, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί από ειδικούς. Υπενθυμίζουμε ότι εγκαύματα υπάρχουν στο αριστερό μάτι, στο αριστερό μέρος του προσώπου, στην καροτίδα, στο στήθος, ψηλά στην αριστερή πλευρά και στο χέρι του, καθώς φαίνεται ότι αγγίζοντας το πρόσωπό του την ώρα που καιγόταν, προκάλεσε εγκαύματα και στα χέρια του. Να σας πω ότι ανασυνθέτοντας το σκηνικό αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης για τα δεδομένα της Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές που κλήθηκαν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, καθώς ο πανικός που προκλήθηκε τα ξημερώματα όταν εκτυλίχθηκε το περιστατικό δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανένα να αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Έχει πλέον αποκρισταλωθεί η εικόνα με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Αν θες να δούμε βήμα-βήμα τι ακριβώς συνέβη, να πούμε ότι ο 36χρονος και η 38χρονη εν διαστάσει σύζυγός του εισήλθαν στο χώρο του ξενοδοχείου κάποια στιγμή μετά τις 10 το βράδυ, αφού είχαν κάνει κράτηση. Ανέβηκαν στο δωμάτιό τους και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι αρχές, είναι δεδομένο ότι υπήρξε κάποιος καυγάς μεταξύ τους. Ακούστηκε φασαρία, ακούστηκαν φωνές από το δωμάτιό τους και μετά σιωπή. Δεν ξέρει κανείς τι μεσολάβησε μέχρι τη στιγμή που πλέον ο 36χρονος, νιώθοντας το πρόσωπό του να καίγεται, νιώθοντας τα χέρια του να καίγονται, βγήκε στο διάδρομο και με ουρλιαχτά άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια τους περίοικους, τους ενίκους του ξενοδοχείου που βγήκαν στο διάδρομο και βεβαίως ζητούσε βοήθεια από το προσωπικό. Κάποια μέλη του προσωπικού τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν οι ίδιοι στο Παγνί για να αντιμετωπίσουν τη σοκαριστική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι. Φαίνεται ότι πιθανότατα η 38χρονη περίμενε να αποκοιμηθεί εκείνος και στη συνέχεια να προβεί στην πράξη της, στα κίνητρα της οποίας αναμένεται να κληθεί να εξηγήσει στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη εφόσον παρουσιαστεί. Θεωρούν οι αστυνομικοί από το σκηνικό που έχουν μπροστά τους ότι είτε κοιμόταν είτε με κάποιο τρόπο είχε διασφαλίσει η 38χρονη ότι δεν θα αντιδρούσε, καθώς η ίδια βγήκε από το δωμάτιο και έφυγε, ενώ στη συνέχεια πετάχτηκε έξω ο 36χρονος και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Το υγρό το πέταξε στο αριστερό μέρος του προσώπου του. Η εικόνα μέσα στο δωμάτιο είναι αποκαλυπτική. Το υγρό ήταν αποθηκευμένο σε ένα μπουκάλι γυάλινο, το οποίο είναι περίπου των 200 ml. Είναι μια μεγάλη ποσότητα υγρού, η οποία έπεσε και πάνω του. Έχει πέσει και έχει κάψει και το σημείο στο οποίο ήταν ξαπλωμένος και στο μαξιλάρι και στα σεντόνια. Υπάρχουν παντού ενδείξεις από το καυστικό υγρό, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά ισχυρό. Έχει λιώσει τα πάντα εκεί όπου έπεσε. Μέσα στο μπουκάλι υπάρχει μια μικρή ποσότητα και το μπουκάλι και η ποσότητα περισυνελέγησαν και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διευκρινιστεί
τι ήταν αυτό το υγρό που προκάλεσε όλη αυτή την, όλο αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του 36χρονου. Να σας πω ότι οι αρχές θεωρούν αδιανόητο το γεγονός να ισχυρίζεται η 38χρονη ότι δεν έχει προβεί η ίδια στην ενέργεια αυτή από τη στιγμή που είναι αποτυπωμένο στις κάμερες του ξενοδοχείου το γεγονός ότι εισέρχονται μαζί και είχαν κάνει μαζί την κράτηση για το δωμάτιο. Η 38χρονη, όπως είπαμε, εξαφανίστηκε. Σαρώνουν τις κάμερες γύρω από το ξενοδοχείο για να δουν αν επιβιβάστηκε σε δικό της αυτοκίνητο, αν πήρε ταξί και απομακρύνθηκε. Είναι σενάρια τα οποία εξετάζονται, όπως και το πού έχει καταλήξει, αφού δεν έχει τόπο διαμονής μόνιμο μετά το ουσιαστικό χωρισμό του ζευγαριού. Η ίδια δεν είχε δική της κατοικία, την αναζήτησαν στο πατρικό της όπου δεν έχει εμφανιστεί. Συγγενείς της 38χρονης ισχυρίζονται ότι την κίνηση αυτή, εφόσον αποδίδεται στην 38χρονη και αποδειχθεί ότι συνδέεται με αυτό το περιστατικό, φαίνεται να την όθησε σε αυτό η βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της σε βάρος της 36χρονης. Είναι δεδομένο ότι είχε κινηθεί η διαδικασία του διασυλλήλου. Αυτές είναι οι πληροφορίες, όπως είπες, από το συγγενικό της περιβάλλον. Κύκλους της οικογένειας της 36χρονης ισχυρίζονται ότι οθήθηκε σε αυτό εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του και όσα έχει περάσει στη διάρκεια του σύντομου έγγαμου βίου της. Πάντως, οι διοκτικές αρχές θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου το να παραδοθεί στην αστυνομία η 38χρονη γυναίκα. Εκκρεμεί, όπως φαίνεται, μια επικοινωνία της με δικηγόρο, ο οποίος θα την συνοδεύσει, όπως φαίνεται, στο να παραδοθεί. Τουλάχιστον αυτό δηλώνουν, ότι θα παραδοθεί στις αρχές, πιθανότατα αφού του παρέλθει το αυτόφορο. Έλλη, σε ευχαριστώ για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ.